πριν πάμε στα ενεργειακά, που θα χρειαστώ την άποψή σας, γυναίκες στο στρατό σε εθελοντική κατάταξη. Σχόλιο. Σαν ιδέα σίγουρα ακούγεται καλή, αν την ακούσει κάποιος, αλλά από εκεί και πέρα. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε το πώς ακριβώς θα εφαρμόζεται αυτό ακριβώς το σχέδιο, γιατί είναι αυτό το οποίο έχει ακουστεί πολύ σωστά. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να πάει είτε εθελοντικά είτε ως επαγγελματικά, προφανώς και θα επιλέξει το επαγγελματικά. Γιατί ήδη αυτή τη στιγμή, εδώ και τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν ως συμβασιούχες οπλίτες. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένας σεβαστός αριθμός αυτή τη στιγμή γυναικών στο στράτευμα. Άρα αναμένουμε το πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία. Φαντάζομαι θα έρθουν και σχετικά νομοσχέδια στη Βουλή, έτσι ώστε να τοποθετηθούμε επί ακριβώς των νομοσχεδίων των οποίων θα έχουμε ενώπιον μας. Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε τώρα στα ενεργειακά και στο καλώδιο, διότι μέχρι τουλάχιστον αύριο οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαίες και υποπτευόμαστε χωρίς να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και παρασκήνιο. Κοιτάξτε, είναι γενικά, είναι δεδομένο ότι αποτελεί ένα έργο υψίστης εθνικής σημασίας, το οποίο θα οδηγήσει και την Κύπρο σε ένα διαφορετικό και ένα νέο ενεργειακό αύριο. Θα προχωρήσει την άρση της ενεργειακής μας απομόνωσης και σαφώς και το πλάνο το οποίο θα έχουμε ενώπιον μας για τα ενεργειακά της Κύπρου θα είναι διαφορετικό. Σίγουρα υπάρχουν όμως πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να δει πριν να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, στην αρχή αυτού του έργου και εν τέλει στην υλοποίησή του, έτσι ώστε ο ένας παράγοντας σαφώς και είναι ο οικονομικός. Δηλαδή η βιωσιμότητα του συγκεκριμένου καλωδίου και η εγγύηση ότι αυτό το κόστος από τη μια δεν θα μετακυλιστεί στους πολίτες, έτσι ώστε να μην είναι βιώσιμος, αλλά και από την άλλη, ακόμα και αν είναι όλα εντάξει, να μην πάμε αύριο να κάνουμε το καλώδιο χωρίς εγγύησεις, χωρίς προστασία και ξέρεις, το κόψαμε, το διαλύσαμε, το καταστρέψαμε τις υποδομές και αμέσως θα πάμε να πληρώσουμε για κάτι το οποίο δεν θα λειτουργήσει στη συνέχεια. Άρα είναι εδώ το οποίο πρέπει να χαράξει και μια στρατηγική Κύπρος, μέχρι που φτάνουν οι τουρκικές απειλές. Δηλαδή, για τα επόμενα χρόνια θα ζούμε υπό το βάρος και τον φόβο του τι έχει να πει η Τουρκία. Θα ρωτούμε την Τουρκία, θα παίρνουμε άδεια από την Τουρκία για να εφαρμόσουμε την δική μας τακτική και γεωπολιτική. Ακόμα και αν λυθεί το Κυπριακό, ποιος μας εγγυάται, γιατί έχουμε ακούσει και αυτές τις φωνές. Ακόμα και αν λυθεί το Κυπριακό, ποιος μας εγγυάται ότι η Τουρκία, η οποία θα έχει και λόγο και ρόλο σε αυτό το νέο κράτος, στα κράτη, δεν ξέρω εγώ στα πόσα είμαστε αυτή τη στιγμή κράτη που θα δημιουργηθούν, θα μας δίνει την άδεια ή θα γίνονται έργα τα οποία θα είναι προς το συμφέρον του κυπριακού ελληνισμού και όχι για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Τουρκίας, αξιοποιώντας τον γεωπολιτικό ρόλο και γεωγραφικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν την δημιουργία του συγκεκριμένου έργου. Γι' αυτόν τον λόγο ζητούμε ότι θα πρέπει να εγγυηθούν και την ασφαλειά του, μάλιστα, και την βιωσιμότητά του και την δημιουργία του. Άρα σημαντικό το γεγονός ότι εκφράστηκε η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για το συγκεκριμένο έργο. Εάν δεν μείνουν στα λόγια όμως. Για την δική μας, ναι, για μας. Στη δική μας πλευρά, σαφώς και είναι θετικό. Θα πρέπει όμως να το δούμε αυτό το πράγμα και στην πράξη. Γιατί να το πούμε και σε πιο απλά λόγια, η Κύπρος βάζει αυτήν ακριβώς τη στιγμή το κεφάλι της κάτω για ένα έργο το οποίο θα εξυπηρετήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα αναμένουμε ότι θα υπάρξουν οι κατάλληλες πρακτικές εγγύησεις, ώστε η Κύπρος να μην πληρώσει το μάρμαρο της αποτυχίας, της πιθανής αποτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος. Θεωρώ ότι πολλά θα ξεκαθαριστούν αύριο. Σίγουρα μας προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ναι, για αυτό, ναι, ναι, το ζήτημα. Ναι. Θεωρώ όμως ότι πολλές από τις ανησυχίες μας, μάλιστα, και πολλά από τα ερωτήματά μας θα ξεκαθαρίσουν στην αυριανή σύσκεψη. Ναι. Μας ανησυχούν διάφορα πράγματα. Το ένα είναι η εσωτερική κατάσταση. Είδαμε και κόμματα στην αρχή να διαφωνούν με το συγκεκριμένο έργο και στη συνέχεια να λένε ναι, είναι αναγκαιότητα να γίνει. Από εκεί και πέρα, η Κύπρος πρέπει να λάβει και τις κατάλληλες εγγύσεις τόσο για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, όσο
και για την ασφάλειά του, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, να μην μετακυλιστεί για μία ακόμη φορά το κόστος στους Κύπρους φορολογούμενους.